τραβίλια, παιδιά, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται, ήρθαν οι αλκιονίδες μέρες, ενός χειμώνα που δεν υπήρξε. Ή απλά προσπεράσαμε το χειμώνα και πάμε φουλ για καλοκαίρι πάλι. Παραλίες μας περιμένουν. Τι να πω. Παιδιά, να σας προσγειώσω λίγο και να σας πω ότι για Πέμπτη Παρασκευή εδώ στα Βίλια έχει δώσει χιόνι. Απλά σήμερα έχει πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Ξυπνήσαμε κι εμείς. Έχουμε μείνει από τσιγάρα, δεν έχουμε καφέ. Πάμε ολοταχώς Λευτέρη για καφέ, να πάρουμε τσιγάρα, να ξυπνήσουμε. Καλά κολλητέ μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλά, εσύ καλά? Καφέ να πιούμε σήμερα? Κενά. Καλά στον εαυτό μου, ναι. Άντε με αυτό. Τι λέει ο φίλος? Αν την κελάσει ο καφέ, λέει, στο μαγαζί του. Ε, φιλαράκι, πάμε αλλού να σε κελάσει το μουστάρι. Στο μαγαζί σου, να σε κελάσει καφέ. Έξυπνος, αφού είναι φίλος μου, γι' αυτό. Έφερε και ένα νεράκι, τα κόψα νεράκια, τέλος. Αυτά ήτανε. Ναι, ακολουθώ στην αποστήση. Παγωμένο ή κρύο? Ζεστό μου, θα ζητά. Ναι. Οικονομία ή ρεύμα, ε. Για μη σου πιάζει το λαιμό σου, ρε πλάκα. Ευχαριστώ. Αυτοί είναι φίλοι μου, παιδιά! Με σκέφτονται, αυτοί είναι τα φλαράκια μου. Να μην με πιάσει το λαιμά μου. Είδες και μπουρμπουάρ σήμερα, και μπουρμπουάρ! Μπουρμπούρι! Τα παιδεία παίζει πάει Λευτέρης. Γράψε την ώρα. Μπορώ να έχεις μια απέροχη ημέρα, φλέπουμε. Thank you very much, και εγώ αυτό έχουμε για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μην ξεχάσεις να δεις το βίντεο που ανεβαίνει σήμερα. Έχει, okay. Έχει πολύ γέλιο. Τι καρδιά, βάζεις αλλού βίντεο τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, φιλαράκι. Τι καιρό έχει σήμερα στα Βίλια, καλοκαίρι! Καλοκαιρία! Φιλαράκι, ξέχασα να σου πω, έγινε TikToker! Μαλάκα, εντάξει, η καριέρα σου έχει πάρει... φτάσει στο Θεό! 4, 3, 2, 1... Liftoff of Antares, the Deport 3 mission that brings Cygnus on its third CRS mission to the Outer. Εκτινάχθηκε! Oh. Έχεις TikToker! Τι να έχω? TikToker! TikTok εννοεί. TikTok! Φτιάξω, να φτιάξεις κολλητέ μου, να με κάνεις follow. Follow, παντού. Και εγώ εσένα. Παντού και με το αυτοκίνητο που πίσω follow θα σε κάνω. Αυτή είναι η φίλη πραγματική, παιδιά. Αυτή είναι τα φλαράκια, είναι αδερφικοί φίλοι. Φίλοι. Από πόσες μεριές, ρε μαλάκα, θα τα κονομάς? Τι να κονομήσω, ρε μαλάκα, ένας φτωχός YouTuber είμαι. Και τώρα είμαι και ένας φτωχός TikToker. Ξέρετε, εγώ πώς κατέβηκα στην Αθήνα από το χωριό μου. Πώς κατέβηκατε εκεί? Με ένα παπούτσι. Μια λεπτομέρεια. Το δεξί ή το αριστερό? Λάκια ζωή στο χαζιστάρι. Κοίτατε την κάμερα. Παιδιά, τι βρήκα! Τι βρήκα στο δρόμο! Καλημέρα! Καλημέρα!
Λοιπόν, νεολαία των πλοίων. Τι κάνετε, ρε λαμογιά? Πήγαμε μια βόλτα να ξεσκάσουμε. Μπράβο, ρε μαγκέ. Ωραίο. Θα πάμε κανένα Γερμανό, τι θα κάνουμε? Πάμε Γερμανό. Σάββατο σήμερα, ωραία μέρα. Εγώ σε ένα θέλω με το κροσάκι. Μέσα. Τι έγινε, μάγκες, σας έχει λείψει, τι σας έχει λείψει στην καραντίνα, εδώ? Σεξ, ε! Και εμένα, παιδιά μου, έχει λείψει. Μας έχει, με έχει φάει, δεν ξέρω, τα παιδιά εμένα με έχει φάει προσωπικά. Εδώ, τα φιλαράκια. Το παιδί εκεί που κρύβεται. Να πω, στην παρέα ήταν και πέμπτος, αλλά κρύφτηκε μέσα στα μάξι. Δεν πειράζει, άσε να χάσει τους λόγους του. Λοιπόν, μάγκες, τι να σας ευχηθώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Εδώ τα παιδιά που έρχονται από κάτω, πατητή. Έρχονται Μηχανόβοι, Κάργα και Γερμανό. Καλές σούζες. Ναι. Πάντα όρθιοι. Ω, κοιτάξτε παιδιά τι βρήκαμε εδώ. Μπορούσατε να γίνετε σαν και αυτούς. Έχουμε γίνει. Είμαστε. Μαλακία, μας συγγνώμη. Λοιπόν, άντε παιδιά. Άντε, καλά να περνάτε. Καλό μεσημέρι. Δεν σου ήρθα πρωί. Όχι μαλακία, πρωί σου ήρθα. Απλά δεν γράψαμε για να κάνουμε βίντεο. Αλλά σου ήρθα βράδυ με την κάμερα. Τι κάνεις? Κοιτάξτε παιδιά, βραδάκι εδώ στα Βίλια, πόσο όμορφα είναι. Μπρο. Δεν σου ήρθα λέει πρωί. Τι κάνεις? Καλά. Εσύ? Καφέ. Εσύ καφέ? Εγώ καφέ. Εσύ? Εγώ καλά. Εγώ καφέ, γυρνάμε λίγο καλά. Τι έγινε? Ω, θα τα αρέστα μου. Ναι. Ευχαριστώ ρε φίλε. Εσένα θα βάλω. Έλα ρε, έβαλες νερά στο ψυγείο, πώς το πάθες? Είσαι μήπως είσαι άρρωστος? Το θυμήθηκες μετά από ένα μήνα, ε? Πολιτέ μου. Για πες, δεν είναι καμιστέ, τους πέρασες. Θα κάνεις τίποτα. Για μιλάτε. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε παραγγελία για σένα. Παραγγελία για μένα. Κολλητέ μου! Μίλα καλά, δυνατά! Πού είσαι, ρε? Εγώ εδώ, εσύ? Για ένα λεπτό! Πού είσαι, ρε? Τι έγινε? Πάλι τσάμπα είσαι να πει! Ε? Πάλι τσάμπα είσαι να πει! Έλα μου, μην του λες τέτοια! Μην τον λυπάστε, βάλα τον αντίπιτα, έπιασε 500 ευρώ μπροστά στο τσόκερ! Τι έκανε? Αφού το τσέκερ δεν παίζει το τσέκερ. Ψεύτης και έπαιξε κανένα καζίνο και έβγαλες. Όχι ρε μαλάκα. Καθάραμες. Με φάγατε. Ρε γιατί λες ψέματα ρε μαλάκα. Γιατί βάζεις ζυχόνια ρε μαλάκα. Γιατί βάζεις ζυχόνια. Βάρτο κολλητέ. Κολλητέ κέρασμα. Πού? Γιατί μου βάζεις ζυχόνια με το φίλο μου. Ας τα αυτά. Εμένα με πήρες προχθές τηλέφωνα και κολλητέ.
εβδομάδες 500 ευρώ από το Τζόκερ και λες στον κόσμο ότι πεινάς. Να σε φτιάξω εγώ καλά. Για να σου δείξω ότι είσαι ψεύτης, Τζόκερ δεν παίζεται. Μόνο στο κινητό. Μαλάκα. Μαλάκα. Ηλίθιε. Έχεις να πεις κάτι άλλο στο παιδί? Τελικά τα έπιασες ή δεν τα έπιασες? Τα έπιασε ρε. Ψέματα λέει. Να είστε όλοι πάλι γιατί ετοιμάζετε την ταινία Απόδραση από την Αθήνα. Δεν ακούω. Ρε είσαι βλαμμένος. Θα τα πούμε μετά εμείς. Θα γαμηθείς γιατί λες ψέματα. Ω κολλητός, εντάξει παιδιά, εντάξει να τον πειράξω λίγο κολλητός μου. Φοβήθηκε. Όχι, ένα αστιάκι δεν είναι το λιτό μου. Ρωτάει ο Λευτέρης πότε θα έρθεις. Αυτό είναι, έχει σχέση με την ταινία που θα γυρίσουμε. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Μπορεί να είναι και λίγα αρκετόμως. Ω, δήλωση. Εντάξει, κολλητέ μου, σ' αφήνουμε. Έλα και εγώ να σου πω κουτσομπολιά για αυτόν εδώ. Έλα, έχω να σου πω πολλά, ρε. Έχω να σου πω. Θεωρίες συνωμοσίας, πρέπει να τις αναλύσουμε λίγο. Έλα και έλα εδώ θα σου πω πολλά. Να δεις τι κάνει αυτός εδώ όταν λείπεις. Ξέρεις ότι μόνο με σένα μπορείς να συνεννοηθώ, με κανέναν άλλον. Αυτός, να μην το έχεις εμπιστοσύνη. Θα τα έλεγα τώρα, αλλά άστο να μην το έλεγε. Όλος κολλητός είσαι ρε μαλάκα, πού σου ρε μαλά, αλήτη. Αλήτη, σε έβαλα και στο σπίτι μου. Πού σου ρε! Ήταν καλά όμως, είχες αυτή την τριακο... εκεί πέρα, πώς την έδειξε, την τριακοσόμπα εκεί πέρα, την περάσαμε κατά ξανά. Σε πάρε μετά, έλα, γεια! Ναι. Γεια σου ρε Βασίλη! Τον έκλεισε με αλάκες, τα κανάω ο άλλος. Λέβες ρε, κάνεις τίποτα χθες? Ε? Έκανες τίποτα χθες? Πες ρε. Τίποτα να πω. Ξέρνα τα όλα εδώ, πες. Θα πεις εσύ να πω εγώ. Να κάνω βίντεο response από κάτω. Και να μην μπορείς να το προλάβεις να το κατεβάσεις. Μπρο. Μπρο, ωραίο το καφεδάκι. Είσαι βούτο. Φλαράκι, μα. Άκου εδώ φίλος ρε, με λέει κουτό ρε. Άκου εδώ. Αλλά έχει κάνει συνωμοσία με τον κοντό παιδιά, επειδή ο κοντός έρχεται σύντομα. Δεν θέλω να το κάνεις πριν ανοίξεις την κάμερα. Τι να σε κάνω. Δεν τα δείχνουμε αυτά. Πάμε να δούμε Survivor. Μπαίνει καινούριο κομμενάκι σήμερα. Μία βολεμπολίστρια, να πάω να το δεις. Μοντέλο. Μας τα πες και άλλη φορά αυτά. Εντάξει, τώρα δεν πάω να πω τίποτα, έχεις δίκιο. Ναι, ήταν παιδιά πατάτα κρέμμυρη του. Τα λέμε, φίλος.
καλά. Και εμείς καλά είμαστε. Σαββατοκύριακο έρχονται χιόνια. Χιόνια. Κοντέλε να αποκλειστείς. Άντε να δούμε. Τα λέμε σε λίγο, μαγκές. Καλύτερη παρέα, όπως είδατε. Γεια σας και πάλι, friends. Κάναμε τη γυμναστικούλα μας, ηρεμήσαμε λίγο. Και τώρα εδώ κάνουμε το editing που θα ανεβάσουμε το βίντεο σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτά τα πλάνα που παίρνω τώρα θα μπουν μέσα. Αν προλάβω θα μπουν, θα το δείτε σήμερα. Το απόγευμα έχει γυμναστικούλα, όπως βλέπετε στο όργανο. Να κάνουμε τη γυμναστικούλα μας. Θα πούμε σε λίγο σιγά σε πρόγραμμα, γιατί έχουμε πάρει κιλά και πρέπει να τα χάσουμε, μαγκές. Γιατί έρχεται καλοκαίρι. Χειμώνας δεν ήρθε. Όχι, χειμώνας άρθε, παιδιά, Παρασκευή. Μετέω, άμα πείτε μετέω. Σαββατοκύριακο δίνει χιονοπτώσεις στα βιλιά. Να πούμε λίγο, διάβασα προχθές ένα άρθρο για τις κάποιες εκτιμήσεις του Γιούρι Γκέλλερ. Δεν ξέρετε αν γνωρίζετε τον Γιούρι Γκέλλερ, οι οποίοι πάλι το γνωρίζουν. Είναι ένας οικονομικός αναλυτής της Αμερικής, μεγαλύτερος. Έχει κάποιες ικανότητες μαντικές. Και προέβλεψε ότι το 2021 θα είναι πολύ δυσίωνο, παιδιά. Πολύ ανεργία. Δύσκολα θα είναι, δύσκολο θα περνάνε αυτοί που είναι στον παρακάμματο και η ανεργία, παιδιά, θα εκτοξευθεί πάρα πολύ. Έρχονται δύσκολοι μήνες. Είπε για αυτούς και το εμβόλιο ότι όσοι κάνουν το εμβόλιο θα εμφανίσουν κάποιες εκρηκτικές συμπεριφορές μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αυτά μόνο ο Θεός τα ξέρει. Κανένας άλλος, παιδιά. Αλλά εμείς δεν πτωόμαστε εδώ, στο καναλάκι. Εύχομαι και εσείς να μην πτωείστε, να κάνετε αυτό που σας αρέσει, αυτό που γουστάρετε. Ό,τι και να είναι αυτό. Ο καθένας έχει τα χόμπι του, έχει τα γούστα του. Ο Κοντός, παιδιά, έχω να σας πω ότι θέλει να μας κάνει έκπληξη αυτές τις μέρες. Επομένως, πολύ σύντομα τον έχουμε κοντά μας. Θα κάνουμε απολαυστικότατα vlog. Ξαναμπαίνουμε πάλι στους ρυθμούς μας. Φύγανε οι γιορτές. Ωραία περάσαμε, εντάξει. Οικογενειακά, όπως όλοι. Κάναμε και το TikTok, παιδιά, την πλατφόρμα αυτή, εντάξει. Εγώ δεν βγάζω κάποιο βίντεο, είναι τα βίντεο του YouTube, απλά τα κόβω σε κομμάτια και τα βάζω εκεί, δεν είναι κάτι το... Όποιος μπορεί, ας μου κάνει follow, να τον κάνω και εγώ, να αλλάξουμε τα like μας. Στο YouTube πάει καλά. Έχουμε πιάσει κάποιες ώρες προβολής. Θέλουμε και άλλες, βέβαια. Χρειαζόμαστε και άλλες ώρες προβολής, εντάξει. Να τις πιάσουμε για αυτές κάποια στιγμή. Ας αφήνω, παιδιά, να κάνουμε εδώ το editing, το υπολογιστή, γιατί έχουμε πολύ δουλίτσα. Και θα πάμε να φάμε, να ξαπλάρουμε.
Ας κουραστούμε. Αυτό το κορμί χρειάζεται να ξεκούραση. Και θα ξυπνήσουμε από τον Θεό με γυμναστικούλα και απογευματινό vlog. Θα έχουμε και επικοινωνία με τον κοντό. Με τον κοντό, σας υπόσχομαι. Τα φιλιά μου. Καλό μεσημέρι. Τα κάναμε μαλάρα σήμερα. Τι έκανες? Πάμε για πιο ασκληρό λεπτάω. Πού? Να δούμε την εκκλησία, συνοστισμός και μεταρρευριών, αυξήθηκα τα κλίματα. Τι αγχώνεσαι, εσύ πάλι ξάπλα θα είσαι. Ναι. Τι αγχώνεσαι, εσύ πάλι ξάπλα θα είσαι. Βαρέθηκα ρε φίλε, βαρέθηκα. Μου φέτος δεν πρέπει στα δίνει πάλι για κανένα μήνα. Έχει χιόνια. Ναι, βαρέθηκα. Τι λέει εκεί, λέει θα πιάσει χιόνια αυτήν την εβδομάδα, ε. Ναι. Είπανε για χιόνια οντός. Ναι. Πολλά. Πω, η Ελίζα έφυγε. Ναι, όλοι. Με το survival, με το διαντάφυλλο, τι έπαθες, δεν το είδα. Όχι, τώρα πρέπει να σου λέω. Τα είναι, θα λέμε πάλι. Αυτή ήταν αγώνισμα, ήταν με ροτσουλίθρα. Δεν πρέπει να κάνει βουτιά, πάνω στο ροτσουλίθρα και να φύγει στην πισίνα. Γιατί σε πάντα δεν πάνε στην ροτσουλίθρα. Πρέπει να έρθει να κάνει παρέα μαζί σου εκεί πέρα. Ναι, μαζί. Το παίρνει πολύ μάγκα. Σε βλέπει ο κόσμος τώρα. Πες κάτι. Τι? Σε βλέπει ο κόσμος. Σε βλέπει ο κόσμος. Ναι, πες κάτι. Γεια σου κόσμο μου. Έχω να κάνω ένα παράπονο ότι από τότε που έχει φύγει ο κοντός από τα βίντεο όλοι ασχολούνται με τον Κασίδη Official και τον κοντά τον έχετε γραμμένο. Άντε να έχω 2-3 like μόνο. Ήθελα να ρωτήσω τον κόσμο μου τι τον ενόχλησε μετά την απουσία μου και δεν ασχολείται μαζί μου. Γιατί δεν ασχολείται μαζί μου, δηλαδή γιατί η φίλη μου έχει πέσει τόσο πολύ, τι κακό κάνω. Επειδή μπερδεύω τις χρονιές και από τι 21 γράφω 22. Τι έχω κάνει στον κόσμο μου και έχω χάσει το popularity, η δημοσιότητά μου. Το θέμα είναι ότι εγώ περίμενα τον κόσμο στην απουσία μου να με στηρίξει. Δηλαδή με το που έφυγα τελείωσε ο κοντός, τον έχετε γραμμένο τον κοντό. Όχι, θέλω αλλά... φίλος μου να κάνει ένα βίντεο, να κάνει δημοσκόπηση και να γράφει, να απαντήσει ο κόσμος γιατί καταλήψαμε τον κοντό. Όχι, αλλά όλοι λένε ότι ναι. Από τη στιγμή που έφυγε ο κοντός, μας έγραψε και στο διοκέτη μου και άφησε στη μέση τα μπλοκ καραντίνας που ήθελε πολύ ο κόσμος και τα άλλα καραντίνα. Δεν ξέρω, θέλω από τον κόσμο περιμένω περισσότερη υποστήριξη γιατί αισθάνομαι ότι είμαι... Έχεις από μένα, πολιτέ μου, και να πάω εγώ και αυτό φτάνει. Λοιπόν, ωραία, ωραία, λοιπόν. Αυτά, πολιτέ μου. Τι έφαγες σήμερα, τι έφαγες. Μακαρόνια με κιμά. Ωραιότατα μακαρόνια με κιμά, τα φτιάξε η μαμά μου, η μανούλα μου και φάγαμε πολύ ωραία. Έσκασε η αστυνομία, τι έγινε. Τώρα που είμαστε live τώρα και μας ακούει ο κόσμος, καμιά κομμενίτσα έχεις. Τίποτα ρε φίλε, τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Α, πώς έγινε αυτή η κατάσταση. Δεν μου κάθεται τίποτα. Μία λέει. Μια γυναίκα βρέθηκε στο γερμανό και πέσατε σαν καρχαρίες και εσύ και ο Πίκουλας επάνω στη γυναίκα. Κάτι άλλο, φίλε. Όπως βγήκε ένας καρχαρίας μια φορά στο Γερμενό και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, με το που είδατε να μυρίζει ότι βγαίνει η γυναίκα, πες επάνω, δεν βάζετε μυαλό, ρε καθόλου. Είναι φίλη μου. Α, εντάξει. Άντα, άμα είναι φίλης, εντάξει. Και ο Πίκουλας είναι φωτογράφος. Α, ναι. Εσύ τι κάνεις. Ναι, κυρίες και κύριοι που μας βλέπετε, είναι φίλοι του Κατσίδη. Πώς πάει η σχέση σου. Ορίστε. Δεν έχω σχέση. Χώρισες.
Όχι, όμως είμαι free to go, όλα καλά. Δηλώνει σύγκλο, φίλε. Δηλώνει ελεύθερο. Με το μόνο πράγμα που έχω σχέση αυτή τη στιγμή είναι με το σπίτι μου. Όποια μας βλέπει, παρακαλώ να μου στείλει μήνυμα για το φίλο μου. Είμαι ελεύθερο. Είμαι ελεύθερο, ναι. Αλλά είμαι διαθέσιμος, παιδιά. Είσαι ελεύθερος, πολιορκημένος. Η σελίδα μου είναι πράσινη. Μπορείτε να... Είσαι ελεύθερος, πολιορκημένος. Τι πράσινη, τι μαλακίες λέει. Τι είναι, πράσινο πάνω απ' ότι είσαι διαθέσιμος. Εντάξει, κολλητέ. Λοιπόν. Εντάξει, κολλητέ μου. Θα τα πούμε πιο μετά, σε βάζω. Τα φιλιά μου. Και εμένα. Μην κάνεις τέτοια, μας βλέπει ο κόσμος. Εμά αυτά θέλει να βλέπω. Αφού είσαι ανάγωγος, δε. Είσαι αχάριστος, ελεηνός, υποκριτής, σαδιστής, μαζοχιστής και μαζοχιστής. Ρε Ζάκο μου, αυτά μου λες και πώς θα σε ξεχάσω. Ναι, και εσύ το ίδιο, να κάνεις παρέα με τον Τριαντάφυλλο. Είσαι εσύ, παιδί. Είσαι παιδί της εκκλησίας και κάνεις τέτοια. Κολλητέ μου, σε κεφάει και εσένα. Σου φτιάξα τα βίντεο πάλι. Γεια σου, φιλαμένε. Γεια, γεια. Σε κεφάει καραντίνα. Ξύσε, ξύσε. Ξύσε, άντε, γεια.